Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, Γιάννη Καντέλη, να δούμε τα νεότερα από τις συζητήσεις στη Σύνοδο Κορυφής, να δούμε τι επιδιώκει η Ελλάδα και για εμάς, αλλά και για τις χώρες οι οποίες αρνούνται να υποδεχθούν πρόσφυγες, Γιάννη. Μια πολυεπίπεδη διαπραγμάτευση και πάρα πολύ δύσκολη σία, καθώς η Ελλάδα ούτε για τους αγρότες θέλει να χάσει χρήματα μέσω της ΚΑΠ, να μείνουν στα ίδια κονδύλια, αλλά θέλει πολύ μεγάλη αύξηση για το προσφυγικό, καθώς σηκώνει και το μεγαλύτερο βάρος. Σε αυτή τη συζήτηση, λοιπόν, από τα όπλα της Αθήνας, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΙ, είναι να θέσει στην συζήτηση τις ποινές που πρέπει να έχουν οι χώρες οι οποίες είτε παραβιάζουν το κράτος δικαίου, είτε δεν συμμετέχουν στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό. Κονδύλια δηλαδή με πέναλτι για αυτές τις χώρες, ώστε μέσα από αυτή τη διαπραγμάτευση να επιτύχει η Ελλάδα και την καλύτερη προσέλκυση κονδυλίων για την ίδια τη χώρα, για να αντιμετωπίσει αυτές τις αυξημένες ροές και τα προβλήματα που υπάρχουν στα ελληνικά νησιά Ασία. Γιάννη, θα υπάρξουν αποφάσεις σήμερα? Φαίνεται πολύ δύσκολο προς ώρας. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τα αποτελέσματα μιας συνόδου, αλλά είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές μεταξύ των χωρών που συνεισφέρουν και αυτών που δεν συνεισφέρουν, που μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Μέρκελ, όταν πήρε τον λόγο, είπε ότι ίσως πρέπει να υπάρξει και μια καινούργια σύνοδος. Κανένας όμως δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τελικό αποτέλεσμα. Πάντως, σίγουρα θα πάμε μέχρι το πρωί σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.